Μεγάλη επιχείρηση του λιμενικού, κυρίε και κύριοι, μεταξύ Χίου και Σάμου για τη διάσωση μεταναστών που προσπάθησαν ο Γιώργο Κρατημένο να μα πει. Θα μα πει να εισέλθουν παράνομα στη χώρα, Γιώργο. Ναι, Λίνα, είναι μια μεγάλη επιχείρηση του λιμενικού που βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη, καθώ από τα ξημερώματα πέντε ιστιοφόρα με περίπου 450 παράτυπους μετανάστες επιχείρησαν από τα τουρκικά παράλια να περάσουν στα ελληνικά χωρικά ύδατα. Αυτό, όπω καταλαβαίνει, προκαλεί έντονη ανησυχία, καθώ είναι η πρώτη φορά που τόσα πολλά σκάφη μέσα σε λίγε ώρε με τόσου πολλού μετανάστε επιχειρούν να περάσουν στην ελληνική πλευρά. Ενώ εκφράζονται και φόβοι για ένα θερμό καλοκαίρι στο μεταναστευτικό. Το πρώτο ιστιοφόρο εντοπίστηκε από το λιμενικό στι 4 τα ξημερώματα, ωστόσο σε περιπολία που εκτελούσε εκείνη τη στιγμή. Ωστόσο, άλλα Ακολούθησαν την ίδια διαδρομή, προσπάθησαν δηλαδή να περάσουν στην ελληνική πλευρά. Όλα κινητοποιήθηκαν χάρη στην έγκαιρη επέμβαση του λιμενικού, κανένα δεν πέρασε στην ελληνική πλευρά. Αυτή τη στιγμή θα πρέπει να σα πω ότι έχουν ενημερωθεί οι τουρκικέ αρχέ για να παραλάβουν τα ιστιοφόρα και να τα επιστρέψουν πίσω στα τουρκικά παράλια. Πληροφορίε αναφέρουν ότι ήδη δύο έχουν επιστρέψει. Ωστόσο, οι ίδιε οι πληροφορίε αναφέρουν ότι υπάρχει μια καθυστέρηση από τι αρχέ τη Τουρκία και αυτό, όπω καταλαβαίνει, αυξάνει την πίεση στην περιοχή με του Έλληνες λιμενικού να βρίσκονται σε διαρκή επιφυλακή. Και όλα αυτά, Λίνα, μην ξεχνάμε ότι μόλι χθε το λιμενικό διέσωσε βορειοανατολικά τη Ρόδου 21 μεταναστες από φουσκωτή λέμβο, στην οποία επέβαιναν και έξι παιδιά, αλλά και άνθρωποι με ειδικέ ανάγκε.